Βέβαια, όταν δούμε ότι σταμάτησε η αιμορραγία, δεν είναι σωστό να συνεχίσουμε το παιχνίδι μας σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θα πρέπει να πάμε στο σπίτι μας, να ρίξουμε λίγο κρύο νερό στο πρόσωπό μας και να ησυχάσουμε, γιατί μπορεί να ξανανοίξει μέχρι μας. Αυτά όλα σας τα είπα για να σας κάνω να μην τρομάζετε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να ξέρετε τι θα κάνετε αμέσως μόλις σας συμβεί. Αν βέβαια οι αιμορραγίες δεν σταματάνε και μας συμβαίνουν συχνά, πρέπει να πάμε στον γιατρό για να δούμε ποιες είναι οι αιτίες που τις δημιουργούν. Αυτά για τις αιμορραγίες από τη μύτη. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός αύριο θα είναι αίσθριος, όπως λέμε, πολύ καλός. Μάλλον έχουμε κολλήσει σε αυτό και στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία δεν πρόκειται να αλλάξει καθόλου. Αλλά στην Ανατολική θα σημειώσει μια μικρή, ασήμαντη πτώση. Θα κατέβει ως 32 βαθμούς. Τα κυπηρετικά, μέσα δηλαδή στην ξηρά, ενώ στα νησιά και στα παραθαλάσσια μέρη θα φτάσει τους 27. Οι άνεμοι θα είναι πάλι βοριάδες, οι ήσυχοι, η θάλασσα ήσυχη και αυτή και... Αυτά. Τίποτα άλλο. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, χαίρετε και αντίο. Σας δίνω και μπορείς θέλεις να βαρεθείτε και λιγάκι, λέω σήμερα να παίξουμε ένα μικρό παιχνίδι. Θα σας περιγράψω ένα ζώο και εσείς γράψτε μου και απαντήστε μου ποιο ζώο είναι αυτό. Είσαστε έτοιμοι? Αρχίζω. Είναι λοιπόν ένα ζώο με άλλοτε μακρύ και άλλοτε κοντό τρίχωμα. Τα πόδια του μοιάζουν με τις λεοπάρδαλοι, έχει μεγαλούτσικο στόμα, κοφτερά δόντια και μια μακριά γλώσσα που έτσι και σ' ακουμπήσει νομίζω ότι σ' ακουμπάνε με γυαλόχαρτο. Όταν πίνει κάτι υγρό, δεν το ρουφάει, αλλά το ρίχνει στο στόμα του με τη βοήθεια της γλώσσας. Όταν είναι μικρό, είναι χαρούμενο και παιχνιδιάρικο, όπως άλλοτε όλα τα ζώα, ενώ όταν μεγαλώσει γίνεται αργό και λατρεύει τον ύπνο. Έχει πιο δυνατή όσθηση από ό,τι όρεση και όταν πιάσει το θύμα του, πρώτα παίζει με αυτό και μετά το τρώει. Όταν έρθει ο καιρός να ζευγαρώσει, γίνεται άγριο και μοιράζει από εδώ και από εκεί δαγκονιές και νυχές. Αλλάζει ακόμα και τη φωνή του και μπορεί να την κάνει δυνατή και παραπονιάρα. Αν πέσει από ψηλά, πέφτει πάντα με τα τέσσερα πόδια και σπάνια τραυματίζεται. Όταν έχει όμορφο τρίχωμα, καμαρώνει πολύ, ενώ το σώμα του είναι μαλακό, μπορεί να δει πολύ καθαρά μέσα στο σκοτάδι και τα μάτια του λάμπουν σαν να είναι γυάλινα στο σκοτάδι. Από εκεί που το βλέπουμε να κάθεται ήσυχο, ξαφνικά πετάζεται όρθιο και τρέχει, πηδάει, ακονίζει τα μύδια του και κάνει ό,τι του κατέβει. Ποια τροφή του αρέσει δεν θα σας πω. Μπορώ όμως να πω ότι συχαίνεται τα γλυκά. Όταν έχει γεννήσει γίνεται πολύ προσεκτικό και μπορεί να τα βάλει με πολύ δυνατότερους αντιπάλους για να προστατεύσει τα παιδιά του. Είναι πολύ καθαρό, λέμαγο και δεν ζει πάρα πολλά χρόνια. Δεν αγαπάει το νερό και σε πολύ λίγες χώρες τρώνε και το κρέας. Αλλά πάντως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι από τα ζώα που, το τρώει, που τα τρώνε οι άνθρωποι. Να δούμε λοιπόν αν θα μπορέσετε να το μαντέψετε. Τώρα θα σας πω για τον καιρό. Όπως σας είπα χθες, έπεσε κάποια μικρή δροσούλα, δηλαδή τι δροσούλα, η θερμοκρασία εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλή, αλλά άρχισε να φυσάει λιγάκι. Και αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα, αλλά το απόγευμα και μάλιστα προς βραδινές ώρες θα συνεπιάσει λιγάκι εδώ και εκεί στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και υπάρχει πιθανότητα στα βόρεια να σημειωθούν κάποιες βροχές και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί μέτρη και τοπικά εδώ και εκεί δηλαδή στα νότια ισχυρή όπως άλλωστε ήταν και σήμερα. Η θερμοκρασία θα πέσει ακόμα λίγο και θα παίξει στα κεντρικά και στα βόρεια από 19 έως 29 βαθμούς. Ένα στα υπόλοιπα του τιμά από 21 έως 32 βαθμούς. Αυτά χαίρετε και αντίο. Θα μιλήσω για το τσιγάρο. Και να σας πω γιατί. Μέχρι σήμερα έχουμε μιλήσει για διάφορα πράγματα που εμείς, που όχι εμείς, εσείς τα παιδιά, θα έπρεπε να μάθετε για να βοηθάτε τους αυτούς και τους μεγάλους. Δεν είναι καιρός να κάνουν και κάτι οι μεγάλοι για να μην ενοχλούν και τους αυτούς τους και εσάς τα παιδιά? Και το κάπνισμα λοιπόν δύο λόγια. Το κάπνισμα το μάθαμε από τους Ινδιάνους της Αμερικής. Οι Ινδιάνοι κάπνιζαν, κάπνιζαν βέβαια οι Ινδιάνοι με κάποιο μέτρο. Δεν προχωρούσαν με ένα τσιγάρο κρεμασμένο στο σώμα, ούτε άναβαν το ένα και έσβηναν το άλλο. Εμείς όμως
Εμείς όμως τα τελευταία χρόνια, αν και απαγορεύτηκαν οι ρεκλάμες των τσιγάρων στην τηλεόραση, οι καπνιστές γίνονται όλο και περισσότερο και ο καπνός, όπου και να πάμε, μας πνίγει. Οι σημερινοί άνθρωποι καπνίζουν επειδή είναι νευρικοί, επειδή βιάζονται να προλάβουν, επειδή με τον καφέ, τσιγάρο. Μετά το φαγητό, τσιγάρο. Όταν μιλάνε, τσιγάρο. Όταν δεν μιλάνε, πάλι τσιγάρο. Όταν κοιμούνται, τότε δεν καπνίζουν. Κι όμως, εγώ ήξερα κάποιον που ξέρετε τι έκανε. Πριν πέσει να κοιμηθεί, έβαζε το ξυπνητήρι να χτυπήσει 3 τα ξημερώματα. Τότε ξυπνούσε, ευχαριστώ πια, δεν χρειάζεται άλλος καπνός. Λοιπόν, έβαζε το ξυπνητήρι στις 3 τα ξημερώματα. Τότε ξυπνούσε, κάπνιζε ένα τσιγάρο και ξανακοιμόταν. Φοβερό, ε! Το έκανε, λέει, γιατί αν δεν κάπνιζε ένα τσιγάρο στη μέση της νύχτας, το πρωί αισθανόταν απέσια. Τι θα κάνουμε λοιπόν με αυτό το πρόβλημα? Θα αναγκάσουμε αυτούς που καπνίζουν να το κόψουν? Δύσκολο, αλλά πρέπει συνέχεια να προσπαθούμε. Όλοι όμως εμείς που δεν θέλουμε να αναπνέουμε τον καπνό του τσιγάρου, με εμάς τι θα γίνει? Ίσως να μην ξέρετε ότι αν σε μια οικογένεια ένας καπνίζει και 3 δεν καπνίζουν, αυτό δεν ισχύει, γιατί οι υπόλοιποι 3 αναπνέουν τον καπνό του ενός. Και είναι σχεδόν πια να είναι και αυτοί καπνιστές. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα πράγματα γίνονται σιγά σιγά. Και επειδή στη χώρα μας είμαστε και ιδιαίτερα πεισματάριδες, μάλλον το πράγμα θα καλυτερεύσει. Θα καλυτερεύσει ακόμα πιο αργά. Έτσι το μόνο που μας μένει είναι να κάνουμε, το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να παραπονιόμαστε. Να παραπονιόμαστε συνέχεια αυτούς που καπνίζουν. Έτσι κάνω και εγώ σε ένα φίλο μου και όταν τον έχω κάνει να ντρέπεται. Κάθε φορά που με επισκέφτει και θέλει να καπνίσει ένα τσιγάρο, μου λέει με συγχωρείς Χόντε, αλλά πάω 2 λεπτά στο μπαλκόνι και έρχομαι αμέσως. Πάει ο άνθρωπος στο μπαλκόνι, καπνίζει το τσιγάρο και ξανάρθει. Αυτά ήθελα να σας πω για το φοβερό πρόβλημα του τσιγάρου. Για τον καιρό τώρα, ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Δεν είναι βέβαια φυσιολογικό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Είμαστε, όπως μου είπαν, 7 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Αλλά ο καιρός θα είναι και αύριο έθριος και σε 2 μέρες ίσως να κατέβει λιγάκι η θερμοκρασία. Όμως αύριο στα δυτικά πρώτα θα συνεχιάσει και μετά εδώ και εκεί στα περιοριστικά θα βρέξει. Στην Αθήνα θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό, μέχρι 37 βαθμούς, πάλι και έτσι πολύ δηλαδή. Στη Θεσσαλονίκη το απογευματάκι μάλλον θα βρέξει και στην Καλαμάτα απλώς οι άνεμοι θα είναι νότιο-δυτική ασθενή και αργότερα βορειοδυτική μέχρι και θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς. Ουφ! Καλησπέρα σας, χαίρετε και αντίο. Έτσι συμβαίνει στον καιρό. Στα βόρεια και στα δυτικά θα σημειωθούν ίσως κάποιες λίγες βροχές και καταιγίδες. Τα πράγματα βέβαια θα ξαναφτιάξουν αμέσως, αλλά θα κατέβει μια μικρή ψυχρούντα προς τα κάτω. Δυναμώνουν δηλαδή λιγάκι οι άνεμοι και η θερμοκρασία πέφτει έτσι 1-2 βαθμούς. Στην Αθήνα θα έχουμε όμως παρόλα αυτά 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη ίσως να κάνει και μια βροχούλα. Μόνο αυτά για σήμερα, χαίρετε και αντίο. Καλησπέρα. Πώς θα πάτε με τη ζέστη? Εμείς πάντως στην Αθήνα πνιγόμαστε. Είναι, βλέπετε, οι άνεμοι πεσμένοι, σχεδόν δεν κουνιέται φύλλο που λέμε και αυτό κάνει τα πράγματα χειρότερα. Είμαστε όμως και αχάριστοι εμείς οι άνθρωποι. Ή, με άλλα λόγια, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Κάνει ζέστη, φωνάζουμε. Κάνει κρύο, μπρρ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 ρ λέμε, πότε θα ζεστάνει ο καιρός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα που δεν τα συζητάμε, αλλά που είναι πολύ σημαντικά. Ήθελα να πω ότι ο καιρός, η μετεωρολογία, η ικανότητα να καταλαβαίνουμε τον καιρό έχει πολύ σημασία. Και γι' αυτό υπάρχω κι εγώ κοντά σας, και όχι για να έχετε κι εσείς τα παιδιά ένα μετεωρολογικό δελτίο όπως έχουν οι μεγάλοι. Και είμαι σίγουρος πως από τον καιρό που με γνωρίσετε και με αγαπήσετε και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, έχετε καταλάβει 1000 πραγματάκια που παλιότερα δεν τους δίνετε σημασία. Είχατε, ας πούμε, σκεφτεί ποτέ ότι μια ξαφνική κατσάρα που τρώτε από τη μαμά σας μπορεί να οφείλεται στον καιρό? Και όχι μόνο η μαμά σας ή ο μπαμπάς σας, αλλά και εσείς. Ξυπνάτε ένα πρωί και έχετε κάτι κακοκυφιές και κάτι νεύρα που έτσι σας έρχεται να δακώσετε ό,τι βρείτε μπροστά σας. Αλλά δεν ξέρετε γιατί. Λοιπόν, μπορεί ίσως να φταίει ο καιρός. Υπάρχουν βέβαια 1000 διάλεξη αιτίες, αλλά και ο καιρός βάζει συχνά το δαχτυλάκι του. Όλοι εσείς που κάποτε χτυπήσατε γερά και σας έχει μείνει κάποιο σημαδάκι, προσέξτε και θα δείτε ότι έχω δίκιο πως
Κάποιες μέρες αυτό το σημαδάκι πονάει ή το νιώθουμε να είναι ευαίσθητο. Τότε είναι που ο καιρός θα αλλάξει και σας δίνει σημάδι. Το σώμα μας δηλαδή είναι ένα είδος βαρόμετρο που, αν ξέρουμε να διαβάσει το σημάδι του, μας ειδοποιεί ότι θα αλλάξει ο καιρός. Αυτά τα πράγματα οι παλιότεροι τα ξέραν πολύ καλά και γι' αυτό, αν ρωτήσετε τη γιαγιά σας ή τον παππού σας, ιδιαίτερα αν ήταν αγρότες, θα σας πούν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Μερικά πολύ γρήγορα πράγματα τώρα για τον καιρό. Έχουμε πάρα πολύ ζέστη και αύριο ο καιρός θα είναι έτσιος, αλλά όπως τα καρπούζια όταν ζεσταθούν πάρα πολύ σκάζουν, κάτι μου λέει ότι από το Σάββατο το βράδυ θα συμβούν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα και ίσως να τα έχετε μια σκέψη. Αυτά, καλό Σαββατοκύριακο, χαίρετε και αντίο.